παιδιά, εδώ πέρα, εδώ πέρα, να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Για δώστε μια εικόνα. Ναι, Αγγελική, επικοινώνησε πριν λίγο κάποιος κύριος από Θεσσαλονίκη και μας είπε ότι συναντά τακτικά αυτή την κυρία, ιδίως τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, σε δύο μεγάλα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης που έχουν ηλεκτρονικό τζόγο. Τα μαγαζιά αυτά ονομάζονται Dreams και Ruayal και βρίσκονται στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, το πρώτο μες. Στην οδό Σόλωνος και Μπότσαρη. Για Θεσσαλονίκη λοιπόν μας μιλάει, ναι, για συγκεκριμένους χώρους, έτσι. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, για πες μου. Τώρα ναι, καλά κρασά θα έλεγα, όπως λέω εγώ. Πες μου, πες μου, Έλενα. Έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα που μας λένε οι τηλεθεατές μας ότι την βλέπουν κατά καιρούς να συχνάζει και να επισκέπτεται καζίνα όπως αυτά του Λουτρακίου, Θεσσαλονίκης και Ρίου. Μπορούμε να κάνουμε μια επαφή με τα καζίνα. Ήδη κάνουμε δικαστική διασταύρωση στοιχείων. Ωστόσο, έχουμε μια πολύ σημαντική πληροφορία. Ανώνυμο τηλεφώνημα είναι αυτό. Από κάποιο κύριο, ο οποίος την είδε να δουλεύει κάπου συγκεκριμένα στο Άργος. Στο Άργος. Ναι, μας έχει δώσει στίγμα, συγκεκριμένη διεύθυνση, συγκεκριμένη περιοχή. Έλενα, να έχουμε απάντηση από τους κυρίους που εκεί που για το θέμα το προηγούμενο. Ναι, που λέγαμε, έτσι. Σε παρακαλώ να έχουμε μια επίσημη απάντηση, έτσι. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, παιδιά, για δώσουμε και μια απάντηση από τη Λέσχη. Ναι. Να πούμε και κάποιο άλλο τηλεφώνημα για μια κυρία που έχει περίπτερο στη Κεσαριανή. Θυμάται πριν 2-3 μήνες ότι πολύ συχνά σταματούσε, λέει, κάποια κυρία που της έμοιαζε πάρα πολύ με κάποιο αυτοκίνητο και έπαιρνε κάποια τηλεφωνήματα από αυτό το περίπτερο. Της είχε κάνει εντύπωση επειδή ήταν σχεδόν καθημερινά αυτό. Ξέρουμε ότι οδηγεί η κυρία Μαυρομάτη. Επίσης, αλλά τα αυτοκίνητα δεν τα πήρε μαζί. Ο Μερσεντές και Θεσσαλονίκη, τα αυτοκίνητα δεν έχει πάρει μαζί. Ναι. Και δεν θυμόταν η κυρία γιατί αυτοκίνητο μιλούσε. Επίσης, ένας κύριος ο οποίος είναι υπάλληλος του Δήμα Μαρουσίου. Θυμάται ότι πριν ένα μήνα, πίσω από το παλιό Δημαρχείο, λέει στο Μαρούσι, είναι κάποιο πάρκινγκ και εκεί υπάρχουν και κάποια εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα. Σε ένα από αυτά ήταν μια γυναίκα η οποία κοιμόταν εκεί. Πιο αδύνατη, με πιο μακριά μαλλιά, αλλά πολύ στη φυσιογνωμία μοιάζει, λέει, αρκετά. Εικόνα εγκατάλειψης δηλαδή εδώ, έτσι, για Μαρούσι. Ναι. Μας έχουν δώσει ακόμα το στίγμα της σε μια χαρτοπεκτική λέσχη στη Συμβολή των Οδών Πατησίων και Πιπίνου στα Σεπόλια. Και αυτό το συνδυάζουμε με άλλη μια ανώνυμη πληροφορία που μας λέει ότι κάποια στιγμή στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο ακολούθησε την διαδρομή μέχρι το σταθμό Αττικής, μίλησε με κάποιον μέσα στο τρένο, είπε ότι τη λένε Ρένα και ότι μένει στα Σεπόλια. Τα μαλλιά της είναι λίγο πιο μακριά και είναι λίγο πιο λεπτή. Δεν μου λες, Έφη, μια και μου θίγουν θέμα χαρτοπαιχτικής λέσχης. Τι απάντηση έχουμε από τη λέσχη που προανέφερε ο κύριος ότι έπαιζε μαζί με την κυρία Ρένα και ήταν και σίγουρος 100%. Ναι. Με τη φωτογραφία, με όλα, έτσι. Δηλαδή, η υπεύθυνη της λέσχης και κάποιοι παίκτες λένε ότι δεν την ξέρουν. Ότι δεν την έχουν δει. Δεν την έχουν δει στη λέσχη. Ενώ ο κύριος που ήταν πριν, μας μιλούσε πριν, ήταν πάρα πολύ σίγουρος γιατί έλεγε ότι έπαιζε. Οι άνθρωποι όμως του κέντρου εκεί, στη λέσχη είπαν όχι, έτσι. Ναι. Καλά, οι λέσχες έχουν και μια συγκεκριμένη έτσι, κάλυψη ανθρώπων, αλλά εδώ επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρό γιατί δεν ξέρουμε αν ζει η γυναίκα, θα παρακαλούσαμε θερμά να συμβαίνει κάτι άλλο να μας ενημερώσουν έστω και ανώνυμα γιατί κρίμα είναι. Ναι. Λοιπόν, Αγγελική, έχουμε μια πληροφορία η οποία μας πηγαίνει στον Μπουρνάζι για την Ρένα. Ότι την είδε κάποιος κύριος να κυκλοφορεί σε κάποιο μαγαζί, ας μην πούμε το όνομά του. Ήταν μαζί με κάποια ξανθιά κυρία, φίλη της, και φαίνεται ότι από ό,τι είπε στον ίδιο μένει στο Χαλάνδρι. Τώρα έχει αφήσει κάποιο τηλέφωνο, το οποίο προς το παρόν δεν απαντάει. Αν είμαστε σε θέση αργότερα να το ελέγξουμε, θα επιμείνουμε. Πριν ακούσουμε τα τηλέφωνα αυτά, θα ήθελα να πάμε να δούμε, γιατί ψάχνουμε φίλοι τηλεθεατές απόψε. Να θυμίσω για όλους εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας την κυρία Ρένα Μαυρομάτη, 55 χρόνων. Που ζούσε στη Θεσσαλονίκη μαζί με την οικογένειά της, μια δεμένη οικογένεια, αλλά κάποια προβλήματα που προέκυψαν στην πορεία, τα ακούσατε πριν, κάποια προβλήματα που μας βάζουν σε χώρους όπως είναι λέσχες και όλα αυτά τα σχετικά, την έκαναν να εξαφανιστεί με τρόπο μυστηριώδη. Κανένα στοιχείο πάνω της, και αυτό μας ανησυχεί πάρα πολύ, ούτε καν ταυτότητα. Ακόμη και τα κοσμήματα που δεν αποχωριζόταν ποτέ άφησε, τα ρούχα της, χωρίς χρήματα, χωρίς τίποτα, και εξαφανίστηκε. Συνήθως, όταν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, οδηγούμε θαλού. Και επειδή η κυρία Μαυρομάτη, τελευταία, μια κοσμική γυναίκα, που πρόσχε πολύ την εμφάνισή της στο παρελθόν, και τελευταία είχε λυγίσει από αυτά τα ψυχολογικά προβλήματα, επειδή έφυγε με αυτόν τον τρόπο, φοβόμαστε πως συμβαίνει κάτι άλλο. Θα ήθελα να δούμε τι είναι. Ναι. Πώς είναι τα ονόματα των παιδιών, είναι μια κυρία η οποία επιμένει ότι αν πούμε αυτό το στοιχείο θα μας δώσει κάποιες σημαντικές. Κάποιες σημαντικές πληροφορίες. Να ρωτήσουμε την κυρία Νίκη. Κυρία Νίκη, τα παιδιά της, τα μικρά ονόματα, πώς τα λένε? Τα μικρά ονόματα. Βαλεντίνη και Γιώργο. Βαλεντίνα. Βαλεντίνη και Γιώργο. Βαλεντίνη και Γιώργο. Βαλεντίνη και Γιώργο. Έτσι, να διασταυρωθεί αυτή η πληροφορία, τα μικρά ονόματα, έτσι.
Λοιπόν, θα ήθελα για να, για να δούμε και κάτι τώρα που περιμένουμε πάλι κάποιες απαντήσεις. Παίρνουμε μια εικόνα, χωρίς να θέλουμε εμείς να σχολιάσουμε κάποια άλλα στοιχεία. Μια εικόνα μέσα και από τον σύζυγο που 6 μήνες τώρα έκανε την προσπάθεια να την βρει και τα παιδιά της και η οικογένειά της και όλοι να την βρουν χωρίς κανένα σημάδι ζωής και εκείνη η μεγάλη τους ανησυχία, σαν να ανησυχεί και να την κατάπιε. Και από κάποιες φίλες που την έζησαν και μιλούν με ειλικρίνεια για 2-3 στοιχεία που έφτασαν μια γυναίκα σε αδιέξοδο και να δούμε και εμείς την πορεία, το πώς ξεκινάει κάποιος και πού μπορεί να καταλήξει. Θα ήθελα λοιπόν στο βίντεο που ακολουθεί 2-3 στοιχεία να ακούσουμε που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά και επειδή είναι από ανθρώπους που δεν τους έχουμε κοντά μας, μας ανοίγουν το δρόμο απόψε των ερευνών μας. Θα ήθελα λοιπόν να πάμε πάλι στη Θεσσαλονίκη και να ακούσουμε αυτά τα 2-3 καινούργια στοιχεία. Υπήρξε οικογενειακοί καυγάδες ή πιστεύετε ότι σε κάποια φάση αυτοκριτικής ένιωσε την ανάγκη να απομονωθεί. Η Ρένα τελευταία, με όλα αυτά που έπαθε, έχασε την αυτοεκτίμησή της. Διότι τον αυτοκατηγορεί σε συνέχεια, αυτό υποδηλεί έτσι δεν είναι. Και ενδεχομένως να έπαιξε και κάποιο ρόλο ότι έφυγε και την κόρη της από το σπίτι και έκανε τον οικογενειό της. Γιατί ήταν το πιο κοντινό της πρόσωπο. Δηλαδή η Ρένα εδώ που τα λέμε κυβερνούσε το σπίτι. Και όταν ο κυβερνήτης χάσει την αυτοεκτίμησή του, καταλαβαίνετε ότι αρχίζει το σύνδρομο του ΝΑΤΟ. Άρχισε να εκδηλώνει και αυτοκαταστροφικές τάσεις. Ναι, είχε μελαγχολία. Δεν της άρεσε τίποτα, δεν τη γέμιζε τίποτα. Ο Κώστας προσπαθούσε από όλες τις πλευρές να την καλύψει, αλλά δεν έφτανε. Γιατί δεν είχε συνειδητοποιήσει ποιο είναι το ζητούμενο. Ήταν ο άνθρωπος που θα επέλεγε τη φυγή για να ξεφύγει από τα προβλήματα. Δεν το πολύ πιστεύω, για να είμαι ειλικρινής, γι' αυτό και ανησυχώ ιδιαίτερα για τη Ρένα. Είχε δώσει κάποια δείγματα ότι πιθανόν να έφτανε στο σημείο να βάλει ένα χέρι στην προηγούμενη ζωή της και να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, έτσι όπως πιθανόν να το εννοούσε. Το μόνο που είχα καταλάβει εγώ είναι μετά το γάμο της κόρης της είχε έντονη κατάθλιψη. Όποτε βρισκόμασταν με κάποια συζήτηση που κάναμε, την πιάνω τα κλάματα. Προσπαθούσα να τη βοηθήσω, το καταδύναμη και πάντα, γιατί και εγώ έχω τα δικά μου τα προβλήματα. Μέσα της την έκανε να αντιδρά έτσι. Γενικώς όλες αυτές οι αναδρομές που έχει κάνει για τη ζωή της. Ίσως ήθελε άλλα πράγματα από τη ζωή της και τελικά άλλα βρήκε. Όσο και να ψάχνω, δεν μπορώ να βρω τον τρόπο ή τον λόγο που το έχει κάνει. Δηλαδή, παρόλο που ξέρω σε βάθος όλα αυτά που τη συνέβαιναν. Ήταν ο άνθρωπος που θα αποφάσισε να βάλει ένα τέλος με αυτόν τον τρόπο. Να κόψει κάθε δεσμό, κάθε γέφυρα με το παρελθόν. Μπορούσε να το κάνει. Είχε συμβεί κάτι ιδιαίτερο για να την οδηγήσει σε αυτή την πολύ μεγάλη απόφαση. Απόφαση. Είχαμε κόσμο εδώ την αδερφή μου, περάσαμε καλά. Το πρωί που σηκώθηκα δεν έδειχνε τίποτα. Σηκώθηκα να φύγω για τη δουλειά, καλημέρα κτλ. Δεν έδειχνε τίποτα. Και μετά το μεσημέρι όταν γύρισα στο σπίτι, βρήκα ένα σπίτι συγκυρισμένο, το φαΐ μαγειρεμένο και η γυναίκα πήρε τα κλειδιά της, παράτησε όλα τα πράγματά της, ό,τι φορούσε, τα δαχτυλίδια της, το πορτοφόλι της, τα δαχτυλίδια της, τα κοσμαντά της και προφανώς με τα ρούχα που φορούσε, κλείδωσε την πόρτα και έφυγε.
άφησε κάποιο σημείωμα, δεν πήρε κάποιο τηλέφωνο, κάτι που να... Ούτε τηλέφωνο, ούτε σημείωμα, τίποτα. Είπαμε την πρώτη μέρα κάτι έγινε, θα μάθουμε τη δεύτερη μέρα, πέρασε ένα σωρό. Κοντεύουμε αύριο, έχουμε 6 μήνες. Με λες και άνοιξε εκεί και την κατάπιε. Τον Κώστα, τον άντρα της, τον αγαπούσε και τον πόνωσε πάρα πολύ. Συνεχώς μου το έλεγε, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Που σημαίνει ότι δεν ήθελε να φύγει από την οικογένεια, αλλά από τη ζωή έτσι όπως την βίωνε. Είχε συμβεί κάτι ιδιαίτερο, ίσως. Σε κάτι που ίσως πιο μετά από τα παιδικά της χρόνια να είχε κάποιο πιο προσωπικό της πρόβλημα. Και να την έφερε σε αυτή την απόγνωση. Δεν σας είχε εμπιστευτεί κάτι, πιθανόν κάποια οικονομικά προβλήματα που να την απασχολούσαν. Ναι, γενικώς δεν της έφτανε το οικονομικό. Θα ήθελε περισσότερο. Προσπαθούσα να της δείξω την ευτυχία μέσα από την αποκατανόηση, ηρεμία. Και αν λέμε ηρεμία, μιλάμε για ψυχική ηρεμία, γιατί η ηρεμία, αν αναφέρουμε ηρεμία και στα ηρεμιστικά χάπια που έπαιρνε, εκεί δεν υπάρχει ηρεμία, είναι πολύ μεγάλη ανησυχία και κρυφή. Το τελευταίο καιρό έπαιρνε και ηρεμιστικά χάπια. Και δυνατά τα λαξονανίλα, έπαιρνε διάφορα τέτοια. Ο σύζυγός της έχει κάποια... Και εγώ αντέδρασα βέβαια πάρα πολύ, συγγνώμη. Ο σύζυγός της έχει κάποια οικονομική επιφάνεια. Ίσως να δέχτηκε κάποιες απειλές ή κάποιες πιέσεις σε κάποιους ανθρώπους, να θέλησαν να τις αποσπάσουν χρήματα. Ίσως. Κάποτε εγώ πήγα να της το ανοίξω το θέμα και μου είπε, κοίταξε να σου πω, έχω ένα ακριβό χόμπι. Δικαιούμαι να έχω κι εγώ ένα χόμπι. Φυσικά αυτό το χόμπι δεν αφορά το κοινωνικό σύνολο, δεν είναι ανήθικο πράγμα, μα θες τα λεφτά σου να το ξοδέψεις εδώ ή εκεί, δικαίωμά σου. Αν όμως δημιούργησε καταστάσεις τις οποίες δεν έκανε κοινωνό τον άντρα της, αυτό το ξέρει μόνο η ίδια. Τα λόγια όμως αυτά μαρτυρούν μια μη αποδοχή του προβλήματος. Κοιτάξτε, αυτή το είχε αποδεχθεί το χόμπι της αυτό, δεν ήταν θέμα. Απλώς δεν μας έκανε κοινωνούς το πόσα έχασε, αν έχασε, πότε πήγε, πότε δεν πήγε. Διότι πήγαινε μόνη της, δεν είχε συνοδούς ποτέ. Το έσκανα από το σπίτι και πήγαινε μόνη της και έπαιζε. Πιθανόν έφτασε ακόμη και σε απόγνωση, πέρα από την αυτοεκτίμηση που είπατε ότι την έχασε. Να έφτασε απόγνωση εξαιτίας κάποιων εκβιασμών από κάποιων κυκλωμάτων. Δεν νομίζω, γιατί αυτή δεν θα έπαιζε ποσά. Δηλαδή θα μπορούσε να παίξει ποσά που μπορούσε να τα πάει στον άντρα, θα του πει: ξέρεις, χρωστάω στον τάδε τόσο και στον τάδε. Ο Κώστας πάντα τα πλήρωνε αυτά τα λεφτά. Δεν θα μπορούσε δηλαδή να βάλει 20 εκατομμύρια από κάτω. Γιατί ούτε πιστωτική κάρτα είχε αυτή για να την δολοφονήσουν, να την πάρουν την κάρτα της. Ήταν μια νοικοκυρά που της άρεσε να πηγαίνει να παίζει κάποιο ποσό. Δηλαδή της άρεσε το περιβάλλον αυτό. Είχε αρχίσει όμως κάποια κριτική από την οικογένεια και από τον περίγυρο για αυτό το ακριβό αισθητό. Κανένας δεν την κατηγορούσε. Δεν το σχολίαζε κανένας. Το ξέραμε όλοι, αλλά αυτό πόσο ο Κώστας το ανεχόταν και αυτοί οι δύο το αντιμετώπιζαν, μας έπαιζε. Εμείς αγαπούσαμε την οικογένεια αυτή, όπως ήταν. Όταν αγαπάς κάποιον δεν τον ψάχνεις. Τον αγαπάς όπως είναι. Μάλιστα. Να μην είχε συνειδητοποιήσει ποιο είναι το ζητούμενο, έτσι. Καμιά φορά συμβαίνει αυτό σε ανθρώπους, να μην συνειδητοποιούν. Στη γραμμή μας είναι ένας φίλος της οικογένειας και συνάδελφος, είναι διευθυντής του FM 100 στην Θεσσαλονίκη. Και μας εξηγεί ο άνθρωπος και για τις έρευνες που έγιναν, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι καλό να τα ακούσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Πώς είστε, κύριε Νικολούλη, καλά? Προσπαθούμε και ανησυχούμε γιατί δεν έχουμε το σημαντικό κοινό νέο, ξέρετε. Αχ, όλοι το ζούμε αυτό, όλοι το ζούμε. Γιατί γνωρίζω από πολύ καλά την οικογένεια και η Ρένα φίλη και ο Κώστας φίλος. Λοιπόν, οπωσδήποτε κάναμε πολύ αγώνα με τον Κώστα, παρελθοντικά μιλάω πίσω.
για αυτό το θέμα που την απασχολούσε. Δηλαδή ψάξατε το... πάρα πολύ παντού, έτσι, αυτό μου έχει κάνει εντύπωση. Ψάχναμε πάρα πολύ και ας πούμε τότε με το είχε και παρελθοντικά και βγήκε. Ήταν τότε το πρόβλημα που την απασχολούσε. Αλλά εκείνο που μετράει τώρα, μήπως σας βοηθήσει η Ρένα, δεν ξέρω, συμφωνική αδελφή της Ρένας, είχε ένα πρόβλημα στον αφιένα πάντοτε, το δεν ξέρω, πρέπει να το γνωρίζει, ε. Ναι. Είχε ένα πρόβλημα πάντοτε με το λαιμό της, ας πούμε. Αυτό μήπως σας βοηθήσει κάθε 5 λεπτά την απασχολούσε αυτό, ας πούμε. Όλοι έχουμε πρόβλημα. Μήπως σας βοηθήσει ενδεικτικά, δεν ξέρω. Αλλά όσο και αφορά, ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος και η Ρένα. Ήταν πάρα πολύ καλή να φιλοξενήσει. Εκεί ο Κώστας βέβαια και εκείνος από κοντά, πάντοτε με καρτερία. Ήταν ένα ανδρόγυνο, δηλαδή πώς να το πω, για μένα δεν μπορώ να καταλάβω τι συνέβη και εξαφανίστηκε η Ρένα. Στα καλά των καθουμένων. Πάντως έρευνες έγιναν λοιπόν από όλους τους φορείς και από εσάς τους φίλους και από την οικογένεια, εξονυχιστικές. Και δεν μπόρεσε κανείς να βρει το ίχνος, το σημάδι ζωής που περιμένουμε όλοι απόψε, έτσι. Μάλιστα. Επικροτώ αυτό που είπε και ο Κώστας. Επικροτώ αυτό που είπε και ο Κώστας. Σαν να άνοιξε η γη και την κατάπια. Ένα μυστήριο πράγμα. Ένα μυστήριο πράγμα. Γι' αυτό φοβάμαι μήπως πολλές πληροφορίες είναι ομοιότητες. Γιατί και από διάφορους χώρους όπως Λέσχες μας παίρνουν και ιδιοκτήτες ανώνυμα και μας λένε ότι ναι, μεν κάποτε, αλλά έχουν πάρα πολύ καιρό να τη δουν. Κατάλαβες. Και αυτό μας ανησυχεί τώρα πιο πολύ. Δηλαδή παίρνουμε απαντήσεις πλέον, καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Παίρνουμε απαντήσεις από χώρους που αφήσαμε ανοιχτούς πριν. Μάλιστα. Και οι απαντήσεις είναι ότι έχουν να τη δουν κοντά ένα χρόνο. Αυτό είναι το ανησυχητικό, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο. Πάντως θέλω να πιστεύω ότι είναι στη ζωή, Ρένα. Το πιστεύω απόλυτα. Όλοι το πιστεύουμε. Το πιστεύω και... απόλυτα, κυρία Νικολούλη. Να δούμε. Και μακάρι να μας ακούει κάποιος που ξέρει τη συγκεκριμένη πληροφορία και από εκεί και πέρα, σαφώς, εάν είναι στη ζωή, είναι και ενήλικη και οι όποιες αποφάσεις είναι δικές της. Αλλά ξέρετε κάτι, επειδή είστε και συνάδελφος, ο τρόπος με τον οποίο εξαφανίστηκε μας βάζει σε πολλούς προβληματισμούς. Γιατί όταν αφήνεις πίσω σου κάθε τι, οποιοδήποτε στοιχείο μαρτυρά την ταυτότητά σου. Μάλιστα. Αποχωρήσεις ακόμη και τα αγαπημένα σου κοσμήματα που δεν τα αποχωρήσεις ποτέ. Τα ρούχα σου, τα χρήματά σου και θα ανοίξει την πόρτα και φεύγεις έτσι. Αυτό δείχνει την απόγνωση, την απελπισία μάλιστα. γενικότερα και από εκεί και πέρα μπορεί να κάνεις οτιδήποτε. Αυτό είναι αυτό που μας προβληματίζει. Μάλιστα, μάλιστα. Τι να σκεφτεί κανείς δεν ξέρει σε αυτή την περίπτωση. Και μας λέει εδώ και η κυρία Νίκη ότι και για τα χάπια της δεν τα έπαιρνε. Έπαιρνε κάποια συγκεκριμένα χάπια, έτσι. Ναι. Μήπως για αυτό που έλεγα. Ναι. Μήπως για το ραφιένα και τα λοιπά. Και κάποια ηρεμιστικά λίγο. Και αυτά. Διάφορα. Και δεν τα πήρε τελευταία μαζί της. Δεν τα πήρε όχι, ούτε όχι, αυτά. Και αυτά τα μήπως έχει συμβεί κάτι άλλο. Ξέρετε, πολλές φορές άνθρωποι που έχουν προβλήματα, είτε ψυχολογικά από κάποιο πρόβλημα, μήπως ζήτησαν τη βοήθεια κάποιου νοσοκομείου και ξέρεις ότι αν δεν έχει και στοιχεία. Δυστυχώς και λοιπά μου που το λέω, για πολλωστή φορά συμβαίνει, το συναντάμε δηλαδή. Μάλιστα. Να σε έχουν σε ένα χώρο και να μην ξέρουν ποιος είσαι. Και να σου προσφέρουν την νοσηλεία και να μην ξέρουν να είσαι ουσιαστικά σαν ζήτητα. Δηλαδή, άμα δεν έχει στοιχεία πάνω σου και αν συμβαίνει κάτι, μια παροδική αμνησία από όλα αυτά τα προβλήματα. Άμα δεν παίρνει και τα χάπια, έτσι. Και ειδικά αυτά. Γι' αυτό κάνουμε έκκληση και στα νοσοκομεία και στις ψυχιατρικές κλινικές και στις νευρολογικές κλινικές και οπουδήποτε. Μάλιστα. Εάν δουν ότι έχουν μια γυναίκα που έστω μοιάζει με τη Ρένα τη Μαυρομάτη, μπορεί να είναι ταλαιπωρημένη μετά από 6 μήνες, να ανησυχήσουν, να δουν αυτή η γυναίκα που μπορεί να μην έχει στοιχεία πάνω τη, μήπως είναι η γυναίκα που ψάχνουμε απόψε. Έτσι κάπως έχουμε βρει και την άκρη και σε αυτό το χώρο. Και στο παρελθόν, κυρία Νικολούλη, είχε για ένα διάστημα σε νοσοκομείο είχε νοσηλευθεί. Για 2-3 μέρες, αν δεν απατώ. Α. Ναι, ναι, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Α, είχε νοσηλευθεί. Ναι, είχε νοσηλευθεί, ναι. Α, μάλιστα. Μήπως συμβαίνει και κάτι τέτοιο. Να το δούμε, να δούμε δηλαδή και αυτή την εκδοχή να εξετάσουμε. Και αυτή βεβαίως. Είμαστε στη διάθεσή σας ό,τι θελήσετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά και στη Θεσσαλονίκη. Είναι το ενδιαφέρον και του συζύγου και των φίλων και όλης της οικογένειάς σας. Και το γεγονός ότι αν δεν είναι σήμερα μαζί τα παιδιά, είπαμε πριν, δεν σημαίνει ότι δεν αγαπούν και δεν ανησυχούν τη μητέρα τους, έτσι. Αλλά είναι κάποιοι παράγοντες που και τα παιδιά ακόμη τα κάνει να είναι έξω από ένα χώρο. Ένα τέτοιο χώρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι έλλειψη αγάπης. Γιατί το πόσο δεμένη ήταν σαν οικογένεια, τα ακούσαμε και από το σύζυγο και από εσάς. Και δεν νομίζω ότι είναι υπερβολή αυτό. Αγαπούσε φοβερά τα παιδιά της. Πάρα πολύ. Το σοκ όμως του γάμου, είδες Έφη, της κόρης που ενώ την έχει μαζί, την αποχωρίζεται για το γάμο, ήταν σοκ. Δεν μπορούσε να το δεχθεί. Δηλαδή αποχωρήθηκε άλλο ένα κομμάτι του εαυτού της. Ναι, και ίσως τη μόνη σχέση που τελικά την κρατούσε, έδινε κάποιο νόημα ακόμα στη ζωή της, το να έχει κάποιο ρόλο ακόμα στην οικογένεια. Γιατί από ό,τι φάνηκε ο ρόλος απέναντι στο σύζυγο ήταν μάλλον ρόλος κάποιου μικρού παιδιού, όπως είπε και η καλή της φίλη, ότι σαν μικρό παιδί είναι η Ρένα. Mm-hmm. Έτσι ότι ο Κώστας έκανε όλα τα χατήρια, ναι μεν της έδινε χρήματα, αλλά την άλλη όχι συναισθηματική κάλυψη, που είναι και πολύ συνηθισμένο σε τέτοιου είδους εξαρτησιακές συμπεριφορές. Όπως επειδή μιλήσατε όλοι και εσείς και οι φίλοι της και ο σύζυγος για κάποια συμπεριφορά αυτοκαταστροφική, ας το πούμε, για τη χαρτοπαιξία. Που ξεκίνησε... Που δεν μπορούσε να την ελέγξει, ναι. Ναι. Πώς ξεκίνησε, βασικό ερώτημα.
Πώς ξεκίνησε, γιατί είναι τέτοιου είδους εξαρτήσεις από κάπου ξεκινούν και μετά γίνονται φαύλος κύκλος. Είναι πολύ δύσκολο για το άτομο να βγει και πολύ δύσκολο και για το περιβάλλον να τη βοηθήσουν. Αν δεν γνωρίζει κάποιος και το ίδιο το άτομο και η οικογένεια τους μηχανισμούς της εξάρτησης, τότε είναι πιθανό να κάνουν και τις λάθος κινήσεις. Δηλαδή αυτή η συμπεριφορά του ότι ναι μεν σε καλύπτω οικονομικά, αλλά απ' την άλλη δεν κοιτάζω να δω τι σου λείπει συναισθηματικά. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο το ότι κάποιος χάνει την αυτοεκτίμησή του, ξεκινάει και μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο μιας εξαρτησιακής συμπεριφοράς και όσο το κάνει τόσο περισσότερο χάνει την αυτοεκτίμησή του. Πώς ξεκίνησε η κυρία Νίκη αυτή η ιστορία? Με το πάθος αυτό του χαρτιού. Έχει πάρα πολλά χρόνια που πολλά έχει ξεκινήσει. Χρόνια. Ναι. Και πώς έτσι, από την παρέα, από το φιλικό, δηλαδή πώς ξεκινάει καμιά φορά το χαρτί? Όχι, δεν, η Ρένα δεν είχε σχέση με, δεν έπαιζε χαρτιά. Όταν γνώρισα τον Κώστα και μετά που έκανα και τα πρώτα χρόνια τα παιδιά. Αλλά πολύ συχνά αναφερόταν ότι έχει πέσει σε αυτό το πρόβλημα εξαιτίας του ότι ο Κώστας έφευγε για ψάρεμα και κάθε Σαββατοκύριακο και από Σαββατοκύριακο σε Σαββατοκύριακο, από φίλη σε σπίτι, από σπίτι σε λέσχη πιθανότατα και είναι εδώ που είναι. Και έφτασε να γίνει πάθος. Ναι. Έτσι φιλικά, ερασιτεχνικά, Πολύ ερασιτεχνικά. Και φτάσαμε μέχρι σε ένα σημείο. Που στην αρχή δεν ήθελε κιόλα. Βαριόταν να πάει στο τραπέζι που θα έπαιζαν οι φίλες, σε κάποιο φιλικό σπίτι δηλαδή. Και είναι και πολύ συνηθισμένο βέβαια ένα πρόβλημα σχέσης και επικοινωνίας να μην εκφράζεται μέσα στη σχέση, αλλά να αναζητάει το άτομο διεξόδους. Ναι, διεξόδους αλλού. Αλλού, που τελικά είναι και αυτοκαταστροφικές. Ξέρεις, εννοώ, λέει όμως και μια φίλη ότι της είπε ότι όταν δεν μπορούμε να σταθούμε όρθιοι, δεν ξέρω αν ακούγεται εδώ ή σε μια άλλη συνομιλία μας, όταν δεν μπορεί να σταθούμε όρθιοι, ψάχνουμε για το στήριγμα. Και της έλεγε να επισκεφθούν και μια ψυχολόγο κάτι, να λύσει το πρόβλημά της, να κουβεντιάσει και δεν ήθελε να πάει. Δηλαδή η ίδια δεν έκανε προσπάθειες να ξεφύγει από αυτό το λαβύρινθο, δηλαδή από αυτό τον φαύλο κύκλο, από αυτό το αδιέξοδο. Νομίζω ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι το είχε το πρόβλημα. Και φυσικά κανένας που είναι μέσα σε πρόβλημα. Αρχικά τουλάχιστον, επειδή νιώθει τον ενθουσιασμό στο συγκεκριμένο που σου δίνει και δεν το είχε συνειδητοποιήσει. Και νομίζω πολύ, πολύ αργά άρχισε να συνειδητοποιεί το πρόβλημά της. Και εγώ ήμουν και η τελευταία κιόλα που συνειδητοποίησα το πρόβλημα. Εσείς, κυρία Νίκη, που ήσασταν οι αδερφοί αγαπημένοι, προσπαθούσατε όλο αυτό το διάστημα να καλύψετε και το κενό που υπήρχε ανάμεσά σας, έτσι. Δεν είχα γνώση. Προσπαθήσατε να την ταρακουνήσετε, με λίγα λόγια. Δεν είχα γνώση. Δηλαδή, δεν ήξερα ότι είναι εξάρτηση να παίζει χαρτιά. Τέτοια εξάρτηση. Δεν το είχα αντιληφθεί. Την Αθήνα την ήξερα. Νόμιζα ότι το έκανε για να περνάει την ώρα της, για να βρίσκει μια διέξοδο. Δηλαδή για διασκέδαση, το βλέπει για διασκέδαση. Δεν είχα καταλάβει ότι ήταν άρρωστη. Την Αθήνα τη γνώριζε καλά? Πάρα πολύ καλά. Είναι καταγωγή σας από πού, από τη Σαλαμίνα? Από Σαλαμίνα. Από Σαλαμίνα. Γιατί βλέπουμε πολλές πληροφορίες για Αθήνα και προσπαθούμε να βρούμε την άκρη. Προσπαθούμε τώρα να δούμε πού είναι η ομοιότητα και μια σύμπτωση γενικά και πού είναι η πραγματικότητα, πού είναι η αλήθεια. Ήξερε να κινηθεί πολύ καλά. Στη Λέσχη ακούσαμε ότι είπαν ότι ο Νό κύριος ήταν πριν σίγουρος 100% και αν θέλετε. Γαντζωθήκαμε όλοι και ολοκληρωτικά από αυτό το τηλεφώνημα ότι μας μιλάει για τη ζωντανή Ρένα. Ξαφνικά βγαίνουν από εκεί και λένε: όχι, δεν την γνωρίζουμε, δεν. Και μου κάνει εντύπωση, βέβαια, μήπως αν είναι κάλυψη ή αν είναι η πραγματικότητα. Ναι. Παίρνουμε απαντήσεις όπως προανέφερα και από άλλες λέσχες ότι έχουν καιρό να την δουν. Τώρα περιμένουμε κάτι σε ένα χώρο, από ένα συγκεκριμένο χώρο που μας λένε ότι πιθανότατα πέρασε, μένει. Βέβαια δεν είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν εκεί. Αλλά εφόσον υπάρχει και δήλωση εξαφάνισης επίσημα, έτσι έχει δηλωθεί εξαφάνιση. Ναι, βέβαια. Υπάρχει δήλωση εξαφάνισης, υπάρχει ανησυχία πως η γυναίκα δεν είναι στη ζωή. Καταλαβαίνετε, γιατί την ψάξατε παντού και ανησυχείτε όλοι αν της έχει συμβεί κάτι. Μπορεί να είναι στα ζήτητα, τόσο ακούμε. Πριν κάναμε ανακοίνωση για άνθρωπο που είναι στα ζήτητα. Στα νοσοκομεία βλέπουμε τι συμβαίνει. Και παρακαλώ θερμά τους ανθρώπους αυτούς, ξέρουν πού απευθύνουμε τώρα, να μας βοηθήσουν. Και αν μπορεί και η αστυνομία της περιοχής Γλυφάδα να μας βοηθήσει.